η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Θαλασσίου Τουρισμού. Ο θαλάσσιος τουρισμός που φέρνει στη χώρα μας πάνω από 500.000 ξένους επισκέπτες σε ετήσια βάση, αποτελεί την πιο σημαντική μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Την επόμενη δεκαετία η Μεσόγειος θα είναι ο πρώτος προορισμός κρουαζιέρας παγκοσμίως ξεπερνώντας την Καραϊβική. Και η Ελλάδα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε κέντρο κρουαζιέρας στη λεκάνη της Μεσογείου. Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Πειραιάς ως λιμάνι αφετηρίας. Η ευκαιρία που έχουμε αυτή τη χρονιά είναι με την άνοδο που βλέπουμε στην κρουαζιέρα να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, να δούμε την κρουαζιέρα να αναπτύσσεται ως ένας από τους κύριους και τις κύριες πηγές για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Τα έσοδα στην χώρα μας από την κρουαζιέρα το 2009 ανήλθαν σε 598 εκατομμύρια ευρώ, με συνολικές αφήξεις 4.973.000 επισκεπτών. Πρόβλημα κρατήσεις αντιμετωπίζει φέτος ο κλάδος του γιότινγκ. Όσον αφορά το ελληνικό γιότινγκ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική και πιστεύω με σωστές κινήσεις της κυβέρνησης να σωθεί ό,τι έχει απομείνει. Για φέτος οι προβλέψεις είναι ευίωνες στον τομέα της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Λιμένος Πειραιά, τα προγραμματισμένα δρομολόγια ανέρχονται σε 962 κρουαζιερόπλια σε σχέση με 823 για το 2010, αυξημένα δηλαδή κατά 19%.